Γεια σας, είμαι ο Ρίγας ο Ρηγόπουλος και θα πούμε κάποια πράγματα για το κάρβουνο και για το πλάσιμο κάποιων βασικών σημάτων. Όπως ξέρουμε, όπως υποστήριζαν και οι μπρισιονιστές και οι κυβιστές, όλα τα πράγματα ανάγονται στα βασικά σχήματα, κίνητρο, σφαίρα, κύβο. Θα δούμε το κάρβουνο, όπως είπαμε. Υπάρχουν πολλών ειδών κάρβουνα και σε διάφορα μεγέθη. Είναι συνήθως ένα ξύλο από ελιά ή από ιτιά. Συνήθως χρησιμοποιούμε ένα λεπτό και ένα πιο χοντρό. Σημασία έχει ο τρόπος που το ξύνω. Κάνω ένα λοξό κόψιμο. Έτσι ώστε να μπορώ να έχω λεπτή γραμμή και πιο παχιά. Το κάρβουνο είναι ένα ευαίσθητο υλικό. Έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Μπορώ να κινηθώ δηλαδή σε μια γκάμα από το λευκό στο μαύρο. Συνήθως όταν εξασκούμε μπορώ να κάνω 5 τόνους που χρησιμοποιούν οι αρχάριοι, να έχω φως, μεσαίο γκρι, μεσαίο τόνο και σκοτάδι. Όταν δουλεύω κάνω πρώτα τον μεσαίο τόνο για να μπορώ, ας πούμε, να συγκρίνω μεταξύ του φωτός και του σκοταδιού. Μετά από αυτούς τους δύο, από το μεσαίο και από το σκοτάδι, κάνω τον ενδιάμεσο τόνο. Και από αυτούς τους δύο, από το φως και από τον διάμεσο πάλι, κάνω τον μεσαίο τόνο πάλι. Απαλά. Εδώ έχω μια σειρά τόνων, μια διαβάθμιση, η οποία είναι σκαλοπάτι, ας πούμε. Εδώ έχω μια διαβάθμιση απαλή, χωρίς ενδιάμεσα, πηγαίνει βαθμιαία. Έχω ένα ντεγκραντάζ που λένε και οι γαλλομαθείς. Ένα εξασκημένο μάτι βλέπει 12 τόνους. Ένας καλός βλέπει 7 τόνους και οι αρχάριοι δουλεύουν με 5 τόνους. Στη φύση βέβαια υπάρχουν άπειροι τόνοι. Μπορώ να δουλεύω
καρφνούν παραδοσιακά. Θα δούμε κάποια σχέδια. Έχω βέβαια και μια γόμα, η οποία είναι σαν πλαστελίνη και μπορώ και σβήνω. Παλιά υπήρχε και υπάρχει και τώρα το σπομίλι που λέγαμε, ένα μολύβι από χαρτί. Τώρα είναι κάτι πλαστικά και μπορώ να δουλεύω τον τόνο μου, να ομοιοποιώ, να το πλάθω. Να έχω και εδώ μια διαβάθμιση από το σκούρο-σκούρο έως το φωτεινό. Μερικές φορές όταν δουλεύω τον τόνο μου δεν σκουραίνει άλλο. Να πάω στο πιο σκούρο, ας πούμε. Τότε χρησιμοποιώ μια τεχνική, δηλαδή περνάω τη μία ολιβιά μου, καρβουνιά, ας το πούμε έτσι, δίπλα από την άλλη, χωρίς να ακουμπάει η μία από την άλλη. Γιατί αν ακουμπάνε, η μία παίρνει την άλλη και δεν μπορώ να ανεβάσω ή να κατεβάσω τον τόνο μου προς το σκοτεινό. Όπως είπαμε, μία τεχνική είναι να προσθέτω και σταυρώνω τις γραμμές μου. Να θέλω να κατεβάσω τον τόνο μου, δηλαδή να το κάνω πιο σκοτεινό, ξαναπερνάω σε διαφορετική διαγράμμιση. Ξανά και ξανά για να πλάσω τον τόνο μου. Και μπορώ να σβήσω, όπως είπαμε. Αν δεν έχω γόμα, στην ανάγκη χρησιμοποιώ λίγη ψύχα από ψωμί. Όπως έκανα με το σφομίλι, μπορώ να πλάσω τον τόνο μου με τα δάχτυλα. Έχω ένα πανάκι, σκουπίζω πάντα τα δαχτυλά μου και προσέχω να μην είναι υδρωμένα ή να μην έχουν εθέρια έλαια, γιατί αν ακουμπήσω το χαρτί μου μένουν σημάδια. Πρέπει να είναι καθαρά τα χέρια μου. Να μην έχουν υγρασία δηλαδή. Προτιμότερο να έχουν κάρβουνο παρά να έχουν υγρασία. Ας δούμε λοιπόν πως πλάθουμε βασικά σχήματα. Ξύνω το καρβουνό μου είτε με ένα κοπίδι ή αν δεν έχω κοπίδι με ένα γυαλόχαρτο. Ξύνω λοξά, είπαμε. Και ας κάνουμε μια σφαίρα. Κάνω ένα κύκλο. Αν δεν μπορώ να κάνω ένα κύκλο εύκολα, μπορώ να κάνω ένα τετράγωνο και μέσα εκεί να εγγράψω τον κύκλο μου. Να γράψω μια σφαίρα. Αναλύω
την καμπύλη της σφαίρας ευθείας. Και όλο και μικρότερες ευθείες και σιγά σιγά έχω τη σφαίρα μου. Όταν φτιάχνω ένα αντικείμενο, να ζωγραφίσω, σημασία έχει ο φωτισμός. Χωρίς φως δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το δύσκολο είναι όταν έχω άπλετο φωτισμό. Όταν έχω άπλετο φωτισμό είναι πιο μαλακή η τόνη και δουλεύω πιο μαλακά. Όταν έχω ατεχνητό φωτισμό ή φωτισμό από μία πλευρά, είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα. Το αντικείμενο μου χωρίζεται συνήθως σε δύο κομμάτια, ένα φωτεινό και ένα σκιασμένο. Δύο μεγάλες φόρμες, ας πούμε. Μια σκούρα φόρμα και μια φωτεινή. Αν βρίσκεται σε κάποια επιφάνεια, προσέχω ώστε, επειδή έχω όγκο, να μην είναι, ας πούμε, εδώ το χωρισμά μου, αν έχω πίσω τοίχο, γιατί δεν θα χωρέσει. Όγκος, πρέπει να έχω μια απόσταση από έναν τοίχο, μπορέσει να χωρέσει το αντικείμενό μου. Έχω λοιπόν το φως, τη φωτεινή φόρμα, τη σκιασμένη, και έχω και μια προσπίθουσα σκιά. Εκείνο που έχει σημασία σε κάθε αντικείμενο είναι η κίνηση, η φορά της μολυβιάς μου, η φορά της κίνησης. Όταν έχω μια σφαίρα, η κίνησή μου θα είναι κυκλική και αυτή. Διασταυρώνω τις γραμμές μου. Μεταξύ της σκιάς, το αντικειμένο που πέφτει στην επιφάνεια, και το αντικειμένο, έχω μια αντανάκλαση του φωτός που χτυπάει κάτω στην επιφάνεια και επιστρέφει εδώ. Έχω μια φωτεινή απαντή φόρμα, ένα φώτισμα. Στη φωτεινή φόρμα έχω το τοπικό χρώμα, πόσο σκούρο θα είναι εξαρτάται από το
τον τόνο τοπικού χρώματος. Άλλο είναι μια σφαίρα κίτρινη, άλλο μια κόκκινη, άλλο μια σκούρα μπλε. Εάν είναι η αλιστερό το αντικείμενό μου, έχω ένα υπερφώς, ας πούμε, μια γυαλάδα, μια αυγή, που έλεγαν οι αρχαίοι. Εδώ μπορώ να κάνω μια παρέμβαση, δηλαδή να κάνω ένα ελαφρό περίγραμμα. Να δείξω μια γυαλάδα. Αν θέλω να αναδείξω ακόμα τη σφαίρα μου, κάνω στο περίγραμμα, στο φόντο μου έντονη σκιά, ας πούμε, από εδώ. Όταν τελειώσω το σχέδιό μου, το περνάω με ένα φιξατίφ από μια απόσταση 30 εκατοστών περίπου, ένα στερεωτικό δηλαδή, και αν δεν έχω στερεωτικό, το περνάω με λίγη λακ μαλλιών. Για να μην το μουτζουρώσω όλο το σχέδιό μου, αν θέλω να ακουμπήσω, ακουμπάω το μικρό μου δάχτυλο και δουλεύω.
Αν έχω ένα κήπο, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Όσον αφορά το πλάσιμο των τόνων, έχω πιο σαφείς τόνους. Αν έχω το φως από εδώ. Έχω μια φωτεινή επιφάνεια. Μια ενδιάμεση. Και μια πιο σκούρα. Εκείνο που μπορώ να προσέξω και πρέπει να προσέξω είναι και οι σκιές, οι προσπίπτουσες, να έχουν ένα σχετικά μαλακό τελείωμα, μην είναι πεθαμένες σκιές που λέμε, μονοκόμματες δηλαδή, σκληρές, ψόφιες. Έχουν μια πλαστικότητα. Αν θέλω, μπορώ να κάνω και ένα κίνητρο.
Όπως είπαμε, η Ολυμπιά μου κίνηση είναι ακολουθήτη φορά της φόρμας. Εδώ έχω καμπύλη, εδώ έχω κυκλική και εδώ μπορώ να έχω διασταυρούμενες γραμμές. Ωραία, αυτά για το πλάσιμο. Μπορούμε να δούμε κάποια παραδείγματα δουλέματος. Εδώ έχω, δημιουργώ ένα μεσαίο τόνο. Κάποιοι δουλεύουν αφαιρώντας αντί να προσθέτουν υλικό. Με τη γόμα δηλαδή αρχίζουν και αφαιρούν. Κάποια πράγματα. Και πλάθουν
αναφέρω και προσθέτω. Μερικές φορές προσθέτουμε μια κοιμωλία. Το ίδιο είναι και εδώ που έχω ένα γκρι, ένα μεσαίο γκρι, προσθέτω και λευκό.